27 ολόκληρα χρόνια ασυδοσίας και ασύδοτης λειτουργίας του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου, πέρα και έξω από κάθε συνταγματική επιταγή. Και εμείς ερχόμαστε σήμερα εδώ και λέμε μπαίνει τέρμα σε αυτή την ασυδοσία. Αλήθεια, τι νομίζετε ότι δεν καταλαβαίνει ο μέσος πολίτης? Περνάτε τους πολίτες για χαζούς ή αδαείς πλειοψηφία, όπως κάποτε είχατε πει? Γιατί όλοι σήμερα ξαφνικά κόπτεστε για τη συνταγματική τάξη. Επί 27 χρόνια που είχατε μετατρέψει το Σύνταγμα της χώρας σε κουραλόχαρτο, αρνούμενοι να προχωρήσετε σε διαγωνισμό για τις άδειες, δεν σας ενδιαφέρει το Σύνταγμα. Και ρωτώ ευθέως, κύριε Μητσοτάκη, και πιστεύω ότι οφείλετε μια απάντηση. Ήταν σύμφωνη με το Σύνταγμα η διαρκής άρνηση των κυβερνήσεών σας, Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ, επί 27 έτη, να διευθετήσουν το ζήτημα της αδειοδότησης των καναλιών εθνικής εμβέλειας? Και για ποιο λόγο, όσες προσπάθειες και αν έγιναν, όλοι οι διαγωνισμοί είχαν μείνει στη μέση? Γιατί ακυρώθηκαν? Γιατί αναβλήθηκαν? Γιατί ματαιώθηκαν? Έχετε να πείτε κάτι γι' αυτό? Έχετε καμία ευθύνη? Εγώ θα σας απαντήσω προκαταβολικά για να σας βοηθήσω και στην ομιλία σας. Για τον ίδιο λόγο που από την πρώτη μέρα υπονομεύσατε εσείς προσωπικά, από την πρώτη στιγμή, και τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού, υπονομεύοντας τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Για τον ίδιο λόγο που σαμποτάρατε κάθε προσπάθεια που έγινε εδώ να υπάρξει μια συνεννόηση στο ζήτημα αυτό. Προσπάθεια που είχε ξεκινήσει καιρό πριν αναλάβετε. Διότι δεν θέλατε και δεν θέλετε να ρυθμιστεί το ραδιοτηλεοπτικό σύστημα στον τόπο. Διότι θέλετε να κρατάτε τους δημοσιογράφους ομήρους και τους καναλάρχες ευχαριστημένους, χαρίζοντάς τους το δικαίωμα να εκπέμπουν δωρεάν στο δημόσιο φάσμα των ραδιοσυχνοτήτων. Και έτσι να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Όλοι φυσικά, εκτός από τους Έλληνες πολίτες, που στερούνται το δικαίωμα της αντικειμενικής και πλουραλιστικής ενημέρωσης, διότι πλέον έχει γίνει φανερό και σε ένα παιδί του δημοτικού ότι τα μέσα ενημέρωσης παίζουν ανάλογα με το πώς παίζει το ζουρνάι ο κάθε ιδιοκτήτης. Είναι πασιφανές αυτό και στο τελευταίο Έλληνα πολίτη. Αλλά να ξέρετε κάτι, εμείς έχουμε αποφασίσει αυτή η ομοιρία και αυτό το παιχνίδι των εκατέρωθεν εκβιασμών να τελειώσει. Για πρώτη φορά καλούνται οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης να πληρώσουν αυτά που οφείλουν στο ελληνικό δημόσιο και στον ελληνικό λαό. Και πέρα από τα 50 εκατομμύρια που έχουμε εισπράξει όλο το προηγούμενο διάστημα ανίσπρακτα από τη θέση σας τέλη, ένας διαγωνισμός που έφερε 255 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία, εκ των οποίων τα 90 ήδη βρίσκονται στα δημόσια ταμεία. Και ξέρετε, ήδη στο σύνολό τους κατευθύνονται σε δράσεις εξαιρετικά αναγκαίες για την κοινωνία σε μια πολύ δύσκολη δημοσιονομικά στιγμή για τη χώρα και την οικονομία. Αυτή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η διαφορά μας. Η διαφορά μας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είναι ότι στους ίδιους ανθρώπους εσείς χαρίζατε δάνεια με αέρα και τους δίνατε δωρεάν τις συχνότητες, ενώ εμείς τους περνάμε από το ταμείο και πληρώνουνε προς όφελος του ελληνικού δημοσίου.